Την κυρία Κατσέλη που έλεγε ότι σαφώς προστασία πρώτης κατοικίας δεν είναι μόνο φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. Και έρχομαι και βάζω ένα θέμα στο τραπέζι. Στην Ισπανία, με όλα αυτά που ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί στην Ισπανία, έχουν ψηφίσει μία διάταξη μέσα στον αστικό τους κώδικα. Τι λέει αυτή η διάταξη? Ότι όταν μία απέτηση, θα το πω με τα funds μάλλον πιο καλά για να το καταλάβουμε. Ναι. Λοιπόν, ότι όταν ένα δάνειο πουληθεί στο funds π.χ. 50.000, τότε ο οφειλέτης μπορεί να δώσει τις 50.000 συν, συν τα έξοδα στο funds και να ξοφλήσει. Και ρωτώ, στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό? Ένα, από τη στιγμή που τα δάνεια θα μετατοπιστούν αλλά και άρα οι τράπεζές μας δεν θα έχουν πρόβλημα αυτό που επικαλούνται σήμερα. Ένα. Και δύο, ποιο λόγο, και το κλείνω, και δεύτερον, σε κάθε περίπτωση για ποιο λόγο δεν μπαίνει ένα μπλαφόν στην απίστευτη αυτή κερδοσκοπία που θα χτυπήσει στη χώρα με την ιδιωτική ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών. Είτε αυτό είναι ιδιώτης, είτε ερώτημα. Είναι νομικό πρόσωπο επιχειρηματίας, είτε οτιδήποτε. Πάντως, αυτό αν μη τι άλλο ακούγεται λογικό, γιατί από τη στιγμή που θα φύγει το κόκκινο δάνειο από την τράπεζα και θα πάει στο φαντ, αλλά θα είναι κουρεμένο. Για ποιο λόγο στην νομολογία μας, να μην βάλουμε τον κόφτη που περιγράφει η κυρία Νούκα και λέει ότι παιδιά, αφού εγώ δέχθηκα ως τράπεζα να το κουρέψω και το έβγαλα από τον ισολογισμό μου, άρα δεν είναι σε μένα πια, δεν είναι βαρύδι μου, να πάει ο δανειολήπτης και να πει στο φαντ 50, πόσο το πήρες από 200, το πήρες 50, 40, 40, το ρυθμίζουμε ή το πληρώνω, συν τους στόκους, συν τα έξοδα. Ένα λογικό κέρδος σε μας περιπτώσει. Και ένα 5% πάνω και ένα 10% πάνω. Για να ξοφλήσω. Στην Ισπανία πώς έγινε, ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι? Αναρωτιέμαι. Ορίστε κυρία Κατσέλη. Ωραία. Πρώτα-πρώτα συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της κυρίας Λούκα. Με δύο πρόσθετες. Πρώτον, για να απαντήσω στην ερώτηση που μου είχε τεθεί πριν από τις διαφημίσεις, ο λόγος για τον οποίο δεν προχωράει η εξοδικαστική πλατφόρμα δεν είναι διότι οι άλλοι έχουν παραμείνει, οι καινούριοι οφειλέτες δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα γιατί περιμένουν να μπουν στον νόμο Κατσέλη, διότι έχει αρθεί από τον νόμο 3869 το άρθρο 9 που είναι η προστασία της πρώτης της κύριας κατοικίας. Επομένως, ένας οφειλέτης που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία δεν μπορεί να προσφύγει πλέον και να προστατεύσει την κύρια του κατοικία στον νόμο 3869. Δεύτερο, βεβαίως υπάρχουν μεγάλες λίστες οφειλετών και πρέπει να προωθηθεί η έγκαιρη ρύθμιση και αποφάσεις των δικαστηρίων για αυτή την κατηγορία που βρίσκονται στον νόμο, κάτω από την προστασία του νόμου. Πιστεύω ειλικρινά ότι με τις διατάξεις του 2018, τις τροποποίησεις που έγιναν στον νόμο, διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία αυτού του νόμου χωρίς καταστρατηγήσεις. Πάει αυτό. Ερχόμαστε τώρα στο καινούριο πτωχευτικό δίκαιο. Το πρώτο συμπέρασμα, το οποίο πολύ σωστά το συνοψίσατε κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια ενός οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Υπάρχουν τώρα δύο κατηγορίες οφειλετών. Η μία κατηγορία είναι αυτή που είναι πραγματικά πτωχευμένη. Και η δεύτερη είναι η κατηγορία των συμπολιτών μας που έχουν κόκκινα δάνεια, αλλά δεν βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία, αλλά σε πρόσκαιρη αδυναμία. Ναι. Ο χειρισμός των δύο αυτών κατηγοριών πρέπει να είναι ξεχωριστός. Η δική μου η πρόταση είναι αυτοί που είναι σε μόνιμη αδυναμία, δηλαδή έχουν χάσει τα πάντα, δεν έχουν δυνατότητα αποπληρωμής, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται στα δικαστήρια, να πρέπει να πάνε στα δικαστήρια να βρουν το δίκαιο τους. Οι άλλοι, οι οποίοι έχουν πρόσκαιρη αδυναμία, πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος που να μπορούν εύκολα και γρήγορα να ρυθμίσουν τα δάνεια. Διότι μετά από μια τέτοια κρίση που είχαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που ούτε θέλουν να πουλήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως επιβάλλεται σε αυτούς που υπάγονται στο νόμο 3869. Τώρα, δεν υπάρχει μέχρι τώρα πλαίσιο
για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Mm. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που ανέδειξε η κυρία Λούκα. Με μια πρέπει, απάντηση. Όχι, θα μπορούσε, πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει κόφτης, πλαίσιο... Όχι μόνο κόφτης, πρέπει να μπει πώς θα λειτουργούν οι εταιρείες που θα διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα. Θα παίρνουν τον κόσμο οποιαδήποτε ώρα την ημέρα. Αρχίζουμε από το πολύ σημαντικό σε τι τιμή θα το πουλήσουν ξανά σε κάποιον το σπίτι. Δηλαδή και η κυρία Λούκα έβαλε ένα θέμα το οποίο εγώ συμφωνώ. Δηλαδή να υπάρχει η τιμή αγοράς συν ένα ποσοστό κέρδους. Εύλογου κέρδους. Με το οποίο να μπορεί ο αρχικός οφειλέτης να ξαναγοράσει το σπίτι του αν θέλει. Αυτό είναι ένα. Αλλά υπάρχουν και μία σειρά άλλες διαδικασίες, όπως ήταν και για τις εισπρακτικές εταιρείες στο παρελθόν, που πρέπει να ρυθμιστούν με καινούριο νόμο. Μάλιστα. Ένα σχόλιο από τον Γιάννη Αναγωρίδη και την Αλεξία Τασούλη για να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ. Η κυρία Κατσέλη είπε ότι μεταξύ των λόγων που δεν προχωράει η εξοδικαστική ρύθμιση είναι ότι οι τράπεζες, ενώ βλέπουν δανειολήπτες οι οποίοι... Κάνε σύντομη ερώτηση, γιατί ταλαιπωρείτε τώρα η Ντόρα με το Βήχα. Γιατί η αλήθεια είναι τράπεζες... ότι και τις ημέρες που ήταν άρρωστοι, εδώ ήταν στη δουλειά. Μπορούσε να πει, εγώ παιδιά είμαι άρρωστη, θα κάτσω στο κρεβάτι. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν προχωρούν οι τράπεζες... Ή θα βήχουμε όλοι μαζί. Δεν προχωρούν οι τράπεζες στις ρυθμίσεις. Δεν έχουμε κορονοϊό, ωστόσο. Δεν έχουμε. Το ελπίζουμε αυτό. Δεν έχουμε. Είμαστε τσεκαρισμένοι. Για ποιο λόγο οι τράπεζες, λοιπόν. Δεν προχωρούν στις ρυθμίσεις για δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και θα μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Κοιτάξτε, 8 χρόνια τώρα αυτό το πράγμα αργεί. Οι τράπεζες έχουν φτιάξει και έχουν επενδύσει σε δομές διαχείρισης δανείων, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν, δεν έχουν κίνητρα να το κάνουν. Και δεν υπάρχει και η πίεση για να το κάνουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει πίεση να το κάνουν και αυτή τη στιγμή προτιμούν να μεταφέρουν τα δάνεια αυτά έτσι όπως ήταν σε εταιρείες διαχείρισης παρά να τα διαχειριστούν οι ίδιες. Μάλιστα. Και θα έλεγα ένα μεγάλο θέμα αναπτυξιακό για την Ελλάδα είναι τουλάχιστον να επικεντρωθούν στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, να φτιαχτούν για αυτά τα δάνεια, διαδικασίες ρύθμισης και συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών σε πολύ γρήγορο χρονικό πλαίσιο, διότι αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο. Αν κυρία Κατσέλη, κρατάμε δύο τίτλους από όλη αυτή τη συζήτηση. Δύο τίτλους. Ένα, να μπορεί ο κόσμος... Να ολοκληρώσω μόνο. Το παρακαλώ. Αδρανές κεφάλαιο που βρίσκεται στις τράπεζες πρέπει να ενεργοποιηθεί και εταιρείες οι οποίες είναι βιώσιμες αλλά υπερχρεωμένες μπορούν να ξαναλειτουργήσουν. Μάλιστα. Κρατάμε δύο τίτλους λοιπόν. Ένα, να μπορεί ο δανειολήπτης να προσφεύγει στο φυσικό δικαστή για να υπάρχει ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος επιδιαιτητής στην διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Δύο, να μπει νόμος να θεσπιστεί πλαίσιο με νομική ασπίδα, με νομικό περίβλημα για τη λειτουργία των funds και το κέρδος το οποίο διεκδικούν. Ένα πλαφόν. Έχει δύσκολο καμβάκι. Και ένα τρίτο, κύριε Παυλόπουλε, αν μπορώ, να μπουν όλοι που μας ακούνε στην πλατφόρμα της ΕΚΠΙΖΟ και να ψηφίσουν. Μάλιστα. Πολύ καταδοπιστική, κύριε Κατσέλη, πάντως. Έτσι, ναι. Και η ιστορία με τους κακοποιητές. Έχετε μεγάλη φασαρία μπροστά. Μεγάλη αναταραχή. Θα δούμε. Είναι πάντως να περιμένουμε το νέο πλαίσιο. Η ιστορία με τους κακοπληρωτές είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι για, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για κοινωνικούς. Σωστά. Σωστά. Άκη, μία κουβέντα μόνο, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει προστασία για την πρώτη κατοικία. Βεβαίως πρέπει να διευκολυνθούν όσοι πραγματικά καταστράφηκαν από την κρίση και δεν θα έχουν πρόβλημα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Αλλά η κυρία Κατσέλη είναι διαπρεπής οικονομολόγος. Πρέπει όλα νομίζω να γίνονται υπό το πρίσμα και του λεγόμενου ηθικού κινδύνου, κυρία Κατσέλη. Δηλαδή, εάν κάποιος αγοράσει το δάνειό του στο 20% από το φαντ, δεν θα εμποδίζει τίποτα στο μέλλον κάποιον να πει: παίρνω ένα δάνειο, δεν το πληρώνω, να περάσει στο φαντ για να μπορέσω και εγώ στο μέλλον να το αγοράσω. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα. Ηθικός... Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό, αλλά πρέπει οι εύκολες λύσεις να αφορά όλες τις πλευρές. Να μην πουλά το δάνειο στο δανειολήπτη και να το πουλά στον κερδοσκόπο
σε ξεφτυλιστική τιμή. Υπό γιατί το περί αυτού πρόκειται. Του ηθικού κινδύνου πάντα, διότι δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα χωρίς ηθικό κίνδυνο. Που έχει καταστραφεί μια ολοκληρή κοινωνία μέσα στην Ελλάδα. Και την κυρία Κατσέλη που ήταν κοντά μας και είχαμε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο, και την κυρία Νούκα για τις εμπειρίες της γνώσης. Στον Γιάννη τον Αγουρίδη, Αλεξέρα Σουρή και Σπύρο Δημητρέλη, ο οποίος είναι και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Open. Έχει...